Κάθε Αγίου η μνήμη, αγαπητοί χριστιανοί, αποτελεί και μια ξεχωριστή πνευματική ευκαιρία για αυτοκριτική, αυτογνωσία, αλλά και αναψηλάφιση της λαμπρής και αγιοτόκου της Εκκλησίας μας πορείας. Σεμνύνεται η Εκκλησία για τους Αγίους της, που κατά τον υμνογράφο ως άστρα απλανή του ηλίου της δόξης ανέλαψαν εν τη γη. Και με την φωτεινότητα του παραδείγματός τους προβάλλουν διαχρονικά για όλους μας ως πρότυπα, μάλιστα στην εποχή μας αυτή που την χαρακτηρίζει μια φρενιτιώδης και υλόφρονη παραπληξία. Είναι οι μορφές των Αγίων, όαση πνευματικότητας, σταθμός πνευματικής ευφροσύνης και παιδαγωγούσας ανάπαυλας, όπως επίσης και αφορμή ωραίων ψυχικών ανατάσσεων για τον λαό μας. Τις πηξίδες αυτές που προσανατολίζουν τη ζωή μας, ο ουρανοφάντορας βασίλειος εγκομιάζει λέγοντας: «Χορός Άγιος, σύνταγμα ιερών, συνασπισμός αραγής, κοινή φύλακες του γένους των ανθρώπων, αγαθή κοινωνή φροντίδων, δεήσεως συνεργή, πρεσβευτέ δεινότατη, αστέρες της οικουμένης, άνθη του παραδείσου». Διαχρονικά υποδείγματα ζωής, αγαπητοί μου, είναι οι Άγιοι που σφραγίζουν το χρόνο με το ήθος τους, αλλά και με το έργο τους. Φωτίζουν και ψυχώνουν τη συνείδηση, ερεθίζουν το φιλότιμο, στοιχειοθετούν το χρέος των σημερινών χριστιανών και διανοίγουν ένα ευγενικό για όλους οραματισμό για το μέλλον. Ξεχωριστή ψηφίδα στο μοσαϊκό αυτό της καρποφόρου παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στη ζωή της Εκκλησίας μας είναι και ο Άγιος Νικόλαος, του οποίου την ιερή μνήμη τιμούμε σήμερα με την πανηγυρική αυτή Θεία Λειτουργία. Σήμερα τιμούμε ένα φωτοβόλο ιεράρχη, υπέροχο πιδαλιούχο και θεοήλατο ιακοστρόφο της Εκκλησίας, ιεραρχών την Καλονήν και των πατέρων κλαίος, την βρύσιν των θαυμάτων και των πιστών αντιλήπτορα μέγιστο κατά τη μελουργική γραφίδα του Υμνοδού, των Άγιων Επίσκοπων των Μύρων της Λυκίας, τον θαυματουργό Νικόλαο. Η εκκλησιαστική αγιολογία κατέγραψε τον Άγιο Νικόλαο ως έναν ακίνητο και ενθουσιώδη ευαγγελικό ποιμένα, ένα ακάματο και ακούραστο συμπαραστάτη των χριστιανών, μέγα φιλάνθρωπο και στοργικό πατέρα που αναδείχθηκε των θλιβωμένων παρηγορία και πενωμένων ευπορία. Ο Άγιος Νικόλαος γεννήθηκε στα Πάτερα της Λυκίας της Μικράς Ασίας γύρω στο 250 μετά Χριστό, από ιδιαίτερα ευσεβείς γονείς που, αν και οικονομικά και κοινωνικά επιφανείς, του ενέπνευσαν όμως βαθιά ταπείνωση και πίστη στον Χριστό και χειραγώγησαν την νεανική ψυχή του στην αρετή. Μολονότι χάνει πολύ πρόωρα τους γονείς του, τους πλούσιους γονείς του, και παραμένει ορφανός, δεν συμπαρασύρεται από τις σιρήνες των κοσμικών απολαύσεων και η κοινότητά του, αναγνωρίζοντας την σπάνια αφιλοκερδή του αυταπάρνηση και το ιεραποστολικό πνεύμα διακονίας του προς όλους, τον οθεί προς την ιεροσύνη. Όπου διακόνησε
ο Νικόλαος διακόσμησε την θέση που του ενεπιστεύθηκε το ποιμνιό του με θυσιαστικό πνεύμα, ευκρασία νου, σύνεση πολιά, άκρατο ζήλο και άκαπτη βούληση. Η φήμη δε της αγιότητάς του εξαπλώθηκε αστραπιαία και σύντομα η Εκκλησία τον αναδεικνύει αρχιεπίσκοπο στα μοίρα της Λυκίας. Εκεί συνεχίζει να ποιμένει και να μαγνητίζει τους πιστούς παρά τις διώξεις, τις κακώσεις και τις φυλακίσεις που υπέστη κατά τους διωγμούς των Διοκλητιανού και Μαξιμιανού των αυτοκρατόρων. Πέραν όμως από την πολύπλευρη κοινωνικοποιημαντική του παρουσία και προσφορά, ο Άγιος Νικόλαος υπήρξε και ακριβής εκφραστής της Ευαγγελικής αλήθειας και ήταν πραγματικά για την εποχή του, όπως και το Απολυτίκιο του μας λέει, κανόνας πίστεως. Κορυφαία όμως στιγμή στη ζωή του ίσως υπήρξε η καταλυτική συμμετοχή του στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που συγκάλεσε ο Μέγας Κωνσταντίνος για να αντιμετωπίσει την χριστιανομάχο λέλαπα του αριανισμού. Εκεί ο Άγιος Νικόλαος υπερασπίστηκε με σθένος την αλήθεια και κατά την παράδοση σε μια συνεδρία της Συνόδου, παρόλο που τον χαρακτήριζε τον Άγιο Νικόλαο η νυφαλιότητα σε βαθμό που και το απολυτίκιο του, στο απολυτίκιο του καλείται εικόνα πραότητος, εν τούτης δεν άντεξε τη λυσόδη κατά του θεατρικού του Κυρίου προσώπου επίθεση του Αρίου και τον χαστούκησε, προκαλώντας την οργή του αυτοκράτορα, ο οποίος και διέταξε τη φυλάκιση του. Με θαυμαστό όμως τρόπο απελευθερώνεται από τον Σωτήρα Χριστό, που σύμφωνα με την παράδοση μαζί με τη Θεοτόκο του επέστρεψε προς έκπληξη των δεσμοφυλάκων του το ομοφόριο και το Ιερό Ευαγγέλιο που του είχε αναφερεθεί. Αυτού λοιπόν του μεγάλου ιεράρχη, του εναγίης πατρόσιμων Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας, την ιερή μνήμη γιορτάζει σήμερα η Αγία μας Εκκλησία, αγαπητοί χριστιανοί, και μαζί της καλούμαστε κι εμείς να συνεορτάσουμε, να τιμήσουμε τη μνήμη του. Και ο καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε τη μνήμη του είναι να ξαναζωντανέψουμε μέσα μας την πίστη στο Χριστό, το Θείο μας Λυτρωτή. Ο Άγιος Νικόλαος με το παράδειγμά του διδάσκησε μας την αναγκαιότητα της συνάντησης και ουσιαστικής επαφής με τον Σωτήρα Χριστό. Και δεν νοείται ουσιαστική σχέση με τον Χριστό χωρίς μετάνοια, εξομολόγηση και συμμετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ο τρόγο μου τη σάρκα και ο πίνο μου το αίμα εν εμή μένει, καγώ εν αυτό, διακήρυξε ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, όταν σε λίγο θα ακούσετε τον ιερέα να σας καλεί με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε, τότε να πλησιάσετε με φόβο Θεού και με αγάπη πολύ για να βάλετε μέσα σας, εφόσον βέβαια είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι, αυτόν που είναι η αλήθεια, η ζωή και το φως, δηλαδή τον Σωτήρα Χριστό. Ο εορταζόμενος σήμερα Άγιος Νικόλαος, αγαπητοί μου, είναι ο δοδείχτης που μας δείχνει το δρόμο που οδηγεί στο Χριστό, που είναι η αληθινή χαρά, ευτυχία και μακαριότητα. Ας τον ακολουθήσουμε, ας μιμηθούμε το παράδειγμά του
Ας σταυρώσουμε δηλαδή μέσα μας τον εγωισμό, την οργή, το φθόνο, το μίσος, τη μνησικακία, την έχθρα, τα σαρκικά πάθη και στη συνέχεια ας εδραιώσουμε μέσα μας την αγάπη, την ταπείνωση, την ανεξικακία, τη συγγνώμη, την ανοχή, την μακροθυμία, την υπομονή και την πραότητα. Αν αυτό κάνουμε, τότε να είστε βέβαιοι ότι και εμείς, κληρονόμοι της Θείας Βασιλείας, θα γίνουμε, αλλά και στην παρούσα επίγεια ζωή μας θα έχουμε τις αποτελεσματικές προς τον Θεό μεσητείες του εορταζομένου σήμερα Αγίου Νικολάου, και έτσι θα φανεί ήλαιος ο Κύριος και βεβαία θα έχουμε τη σωστική του βοήθεια σε όλα τα προβλήματα και τους κινδύνους που μας ταλανίζουν, όπως είναι το χρονίζον εθνικό μας πρόβλημα, η θανατηφόρα του κορονοϊού πανδημία και η απότοκη του κορονοϊού οικονομική του λαού μας, δυσπραγία και άλλα. Ιεράρχα Νικόλαε, Θεοφόρε Παμακάριστε, θεσμάτων την άφεση παρά του σωτήρως έρτησε και απαύστος πρέσβευε, όπως και νυν τες ευχές σου ριστεί ημεν εκ πειρασμών και κινδύνων και οδυνών, η αξίως ευφημούνται σε. Αμήν.